Γεια σας φίλοι μου. Μου ζητήσατε και σήμερα θέλω να σας πω πώς μπορούμε να διώξουμε ρητίδες στο μέτωπο και εδώ στο μεσόφριο. Αυτές οι ρητίδες ανήκουν στις ρητίδες της έκφρασης, φεύγουν δύσκολα, εμφανίζονται πολύ νωρίς, γιατί συνέχεια κάνουμε διάφορους μορφασμούς, ακόμα και στα 20 μπορεί να εμφανιστούν αυτές οι ρητίδες, φεύγουν δύσκολα, αλλά φεύγουν. Και σήμερα να σας πω τρόπο πώς μπορείτε να τους διώξετε. Δηλαδή να σας πω ολοκληρωμένη θεραπεία, η οποία έχει το πρώτο βήμα χαλάρωση του μυς του μετώπου, εδώ και στο μεσόφρεο. Δεύτερο βήμα είναι ένα πολύ δυνατό peeling, το οποίο πάλι βοηθάει να αλλοιώσουμε αυτές τις ρητίδες. Και τρίτο βήμα είναι πολύ ωραία μάσκα, η οποία πάλι να μας βοηθήσει να διώξουμε αυτές ρητίδες από το μέτωπο. Γιατί πρέπει να χαλαρώσουμε εμείς εδώ στο μέτωπο? Θέλω να φανταστείτε, λίγο δύσκολα βέβαια, αλλά δεν βρήκα άλλο τρόπο πώς να σας δείξω. Θέλω να φανταστείτε ότι αυτό εδώ είναι το μέτωπό μας. Έτσι, όποτε εμείς βρίσκονται σε κανονική τους στάση, δηλαδή όποτε είναι χαλαρή, τότε το μέτωπο είναι έτσι. Έτσι, ούτε ρητίδα, ούτε τίποτα. Και μόλις βρίσκονται σε υπερτόνωση, δηλαδή βρίσκονται σε υπερβολική τόνωση, τότε τι κάνουν? Σφίγουν και δέρμα που να πάει ζαρώνεται και εμφανίζονται ρητίδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να χαλαρώσουμε εμείς το μέτωπο. Γι' αυτό να σας δώσω δύο πολύ εύκολες ασκήσεις. Πρώτη άσκηση είναι εξής. Βάζουμε 3 δάχτυλα εδώ στο μέτωπο, έτσι, ακουμπάμε και κοιτάμε πάνω, χωρίς να κάνουμε τίποτα, και μετά κοιτάμε κάτω και τραβάμε δέρμα προς το κάτω. 1. 2. 3. 4. Πιο πολύ να τεντώσετε αυτή η περιοχή παρά εδώ, για να μην δημιουργήσουμε εδώ ρητίδα στη μύτη μας. Δεύτερο βήμα είναι εξής. Βάζουμε ένα χέρι πάνω, το άλλο κάτω και κάνουμε αυτή η κίνηση. Από μέση του μετώπου προς κροτόφους. Έτσι. Λιστρά χέρι. Εκεί. Άλλη πλευρά. Ανοίγουμε, χαλαρώνουμε το μέτωπό μας. Έτσι. Και έτσι. Πρώτη ασκησούλα πρέπει να κάνετε περίπου 20-25 φορές και δεύτερη καλό είναι να κάνετε μέχρι και 10 φορές. Και τώρα να κάνουμε ένα πολύ ωραίο peeling. Peeling τι κάνει? Peeling βγάζει όλα τα νικρά κύτταρα που υπάρχουν εδώ. Αυτό αναζωογονεί την επιδερμίδα. Η επιδερμίδα ανανώνεται πολύ πιο γρήγορα. Αλλοιώνεται ρητίδα πολύ πιο γρήγορα και αυτό να κάνουμε πολύ δυνατό peeling με ασπιρίνη, η οποία είναι σαλικολικό οξύ. Για το peeling να χρειαστούμε 3 ασπιρίνες. Βάζουμε μέσα μία κουταλιά χλιαρό νερό και πολύ γρήγορα ασπιρίνη διαλύεται. Πρέπει να μας βγει μία κρεμούλα. Ορίστε, το peeling είναι έτοιμο. Το peeling βάζουμε σε καθαρό πρόσωπο, εννοείται. Εγώ προτιμώ να το εφαρμόζω με το χέρι, γιατί είναι τόσο μικρή ποσότητα. Αν να το κάνω με δισκάκι, με πινιλάκι, όλο το peeling να μείνει εκεί, και έτσι βάζω με το χέρι. Παίρνω τη κρεμούλα αυτή που έχουμε φτιάξει και βάζω ακριβώς έτσι όπως πάει ρητιντούλα μου που έχω εδώ.
και δεύτερη που συνήθως εμφανίζεται είναι λίγο πιο κάτω, ακριβώς πάνω από το φρύδι. Βάζουμε αρκετή ποσότητα εκεί και ακόμα λίγο να βάλω εδώ. Και αφήνω να στεγνώσει, περίπου 5 λεπτά θέλει. Και μετά να το βγάλω. Αν δεν έχετε κάνει ποτέ σας κάποιο peeling, κάποια μάσκα με ασπιρίνη, τότε οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε μια δοκιμή εδώ στο χέρι που έχουμε ευαίσθητη επιδερμίδα. Βάζετε μικρή ποσότητα του peeling, αφήνετε για ένα τέταρτο και αν δεν έχει κοκκινήσει η επιδερμίδα σας, πάει να πει ότι δεν είστε αλλεργικοί στο συγκεκριμένο peeling και μπορείτε να το κάνετε άφοβα. Αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, αυτό το peeling κάνετε 2 φορές την εβδομάδα. Αν έχετε κανονική επιδερμίδα, 1 φορά την εβδομάδα. Αν έχετε όμως ξηρή επιδερμίδα, τότε μόνο 2 φορές το μήνα μπορείτε να κάνετε peeling με σαλικολικό οξύ. Μέχρι να ξεστεγνώσει το peeling μας, θέλω να φτιάξουμε τη μάσκα μας να μην χάσουμε το χρόνο. Για τη μάσκα μου να χρειαστώ ένα ολόκληρο αυγό, μία κουταλιά σούπας aloe vera, εδώ έχω βγάλει φρέσκο aloe vera, άμα δεν το έχετε αυτό το φυτό μπορείτε να βάλετε τζέλι aloe vera. Να χρειαστούμε μία κουταλιά σούπας λάδι ζοζόμπα, να χρειαστούμε 5 καψούλες βιταμίνη Α και να χρειαστούμε 2 κουταλιές σούπας ριζάλευρο. Άμα δεν έχετε ριζάλευρο μπορείτε να χτυπήσετε βρώμη πολύ καλά έτσι να γίνει σαν αλευράκι και να το χρησιμοποιήσετε βρώμη. Επίσης κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το πρώτο που να κάνω να χτυπήσω λίγο αυγό να ενωθεί κρόκος με το αστράδι. Έτσι λίγο, δεν θέλει πάρα πολύ. Τώρα βάζω μέσα χυμό aloe vera, να βάλω όλα υλικά μαζί τώρα, μια κουταλιά σούπας λάδι ζοζόμπας, εκεί. Να βάλω 4 καψούλες βιταμίνη Α. Όλα τα υλικά που να βάλουμε σήμερα σε αυτή τη μάσκα έχουν πάρα πολύ δυνατή αντιγυραντική δράση. Καταπολυμάνε ερυτίδες, χαλάρωση, δίνουν αναζωογόνηση στην επιδερμίδα και αυτό πραγματικά είναι πολύ πολύ δυνατή μάσκα και πιστεύω ότι να σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η μασκούλα. 3 και 4 καψούλα και τώρα να βάλω και το αλευράκι μου σιγά σιγά. Βγαίνει αρκετή ποσότητα μάσκας, λέει να την χρησιμοποιήσουμε όλοι σήμερα. Πρέπει να κάνετε μασκούλα κάθε μέρα. Δηλαδή ασκήσεις κάνουμε κάθε μέρα. Peeling να κάνετε όπως σας είπα ανάλογα με την επιδερμίδα σας. Και μάσκα πάλι κάνουμε κάθε μέρα. Εδώ θέλουμε αρκετά καλό ανακάτεμα. Έτσι. Και αυτή η μάσκα που δράει σαν lifting είναι έτοιμη. Και τώρα φίλοι μου να βγάλω το peeling και ο οποίο έχει στεγνώσει εντελώς. Τι κάνω? Βουτάω το δάχτυλο μέσα στο peeling που έχει απομείνει και κάνω αυτή κίνηση. Σιγά σιγά το βγάζω πατώντας και έτσι φεύγουν και τα τελευταία νεκρά κύτταρα που μπορεί να έχουν μείνει. Ωραία, τώρα
εδώ να βγάλω. Αν έχει κοκκινήσει λίγο το πρόσωπο, δεν μας πειράζει, ίσα ίσα φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Και έτσι μην φοβάστε να πατήσετε λίγο και να κοκκινήσει το πρόσωπό σας. Εκεί, ακόμα λίγο να το κάνω εδώ. Και εντάξει, τέλεια. Τώρα πάω να το ξεπλύνω με χλιαρό νεράκι το peeling, να καθαρίζω όλο το πρόσωπο και να βάλω τη μάσκα μου. Έχω καθαρίσει το μέτωπό μου και τώρα είναι ώρα να κάνω μάσκα. Κοιτάξτε πώς πρέπει να είναι. Το αυγουλάκι μου ήταν μικρό και έτσι δύο κουταλιές που έβαλα αλεύρι ήταν αρκετό. Αν δικό σας αυγό να είναι λίγο πιο μεγάλο, τότε να βάλετε λίγο περισσότερα αλευράκι. Να μην είναι πολύ νερολό, δηλαδή πρέπει να είναι έτσι. Και τώρα ή με ένα δισκάκι ή με ένα πινιλάκι βάζετε πρώτη στρώση. Γιατί λέω πρώτη στρώση, γιατί να βάλουμε συνολικά τρεις στρώσεις. Δηλαδή απλώνετε μία φορά, αφήνετε να στεγνώσει, βάζετε δεύτερη στρώση. Αφήνετε να στεγνώσει, βάζετε τρίτη στρώση. Και συνολικά πρέπει να βάλετε τρεις στρώσεις. Μάσκα dry σαν πραγματικό lifting, είναι πάρα πολύ δυνατή μάσκα και έτσι είναι κρίμα να την βάλουμε μόνο στο μέτωπο, μόλις να κλείσω την κάμερα να την βάλω και στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο δεκολτέ μου, να την αφήσω για 25 με 30 λεπτά και μετά να την ξυπλύνω και να βάλω την κρέμα μου. Καλό είναι να κάνουμε τη μάσκα για 10 συνεχόμενες μέρες. Σας συνιστώ να το κάνετε και μετά θέλω να μου το γράψετε, να μου πείτε ευχαριστώ γιατί είμαι σίγουρη ότι να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος, είναι Botox, αλλά εγώ σαν Βέρα δεν το συνιστώ γιατί να το κάνετε μία, να το κάνετε τρεις, να το κάνετε πέντε, ναι, να δράσει, να δώσει αποτέλεσμα, αλλά μετά μυς χαλαρώνουν πολύ πιο γρήγορα, αρχίζει αντίστροφη μέτρηση και έτσι η επιδερμίδα γυρνάει πολύ πιο γρήγορα. Γιατί και αυτή η μικρή τόνωση που δίνουν μυς χρειάζεται επιδερμίδα. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα φίλοι μου. Αν σας άρεσε αυτό το μέθοδο που σας είπα σήμερα, παρακαλώ να μου το γράψετε και να τα πούμε σύντομα.